Δώστε μας ένα στίγμα, γιατί εγώ προλόγησα και είπα ότι πραγματικά πηγαίνουμε καλά. Έχετε εικόνα κι εσείς αν πηγαίνουμε όντως τόσο καλά όσο λέγεται? Θα έλεγα ότι ήδη διανύσαμε μια περίοδο των εορτών από τον 15 Αύγουστου, όπου όπως ήταν και αναμενόμενο, θα λέγαμε ότι οι πυρότητες γενικότερα τόσο στην Πελοπόννησο όσο και γενικότερα στους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας διαμορφώθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, επισημένοντας ειδικά για φέτος μάλιστα ότι όσοι επέλεξαν και την υπηρετική χώρα ή αυτή που λέμε, που αποκαλούμε συνήθως Άλλη Ελλάδα, επέλεξαν και ορεινούς προορισμούς μεταξύ άλλων, όχι μόνο παράκτης περιοχές, για να μπορέσουν να περάσουν τις μέρες του 15 Αύγουστου μεταξύ συγγενών και φίλων. Ωστόσο, κύριε Γαλέτσο, χωρίς να θέλω να απογοητεύσω την συνολικότερη εικόνα, θα λέγαμε ότι η σεζόν μέχρι στιγμής εξελίσσεται σε μια σεζόν, δεν θα λέγαμε κακή, αλλά κατώτερη των προσδοκιών για τους επαγγελματίες του τουρισμού, εφόσον θυμίζω ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος κινήθηκαν υποτονικά. Η αγορά άρχισε να αναθερμαίνεται από αρχές Ιουλίου, αλλά ειδικά φέτος θα λέγαμε με δύο κύρια χαρακτηριστικά. Το πρώτο ήταν ότι είχαμε λιγότερες ημέρες διακοπών τόσο των Ελλήνων σε χωρή αγοράς, όσο και των εισερχόμενων τουριστών, κατά κύριο λόγο Ευρωπαίων. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είχαμε μια μειωμένη κατακεφαλή συνολική δαπάνη, ιδίως σε θέματα εστίασης, αναψυχής, αλλά και σε συμπληρωματικές υπηρεσίες. Συνεπώς, στο ερώτημα αυτό θα έλεγα ότι οδεύουμε προς μια τουριστική σεζόν, μια τουριστική χρονιά, με ικανοποιητικές με ένα φίξη για το δίμηνο τουλάχιστον του Ιουλίου-Αυγούστου, που υπάρχει πιο ένταση στην τουριστική δραστηριότητα, αλλά με λιγότερα συνολικά έσοδα στη διαμονή και στην εστίαση, λόγω και της μειωμένης κατανάλωσης, αλλά κυρίως της κόπωσης που έχει επέλθει στην αγορά λόγω της ενεργειακής κρίσης, του υψηλού πληθωρισμού και της γενικότερης ακρίβειας στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που λέτε, η γενικότερη ακρίβεια έχει επηρεάσει πλέον τα μάλα το τουριστικό προϊόν της χώρας. Είχα όμως την εντύπωση ότι αυτή η ακρίβεια η ενεργειακή που μεταφράστηκε σε πολύ ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα ήταν προς όφελος της υπηρετικής Ελλάδας, όπου δεν χρειάζεται να πάρεις ένα πλοίο για να πας κάπου, και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν να πληρώσουν πολλά λεφτά για να μεταφορά του αυτοκινήτου θα επέλεγαν παράδειγμα με έναν από τους παραδεισένιους πραγματικά προορισμούς της Πελοποννήσου. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχω δίκιο σε αυτό που εκτιμούσα. Όχι, όχι κύριε Καλέτσο, έχετε δίκιο, διότι η εγχώριος αγορά παραδοσιακά στηρίζει την Πελοπόννησο. Πράγματι, στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου η αναλογία Ελλήνων και εισερχόμενων τουριστών στην Πελοπόννησο ήταν περίπου 70-30. Άλλωστε είναι κάτι συνήθες για την Πελοπόννησο. Δεν έχουμε το μεγάλο κομμάτι, αν το θέλετε, της αγοράς των εισερχόμενων τουριστών που θα μας αναλογούσε. Αλλά στο δίμηνο πάντα Ιουλίου-Αυγούστου παρατηρείται να έχουμε περισσότερο ενισχυμένη την εγχώρια αγορά. Αυτό όμως που θα έλεγα δεν πήγε καλά και είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό είναι ότι φέτος είχαμε μια πολύ σημαντική μείωση στην Πελοπόννησο στις αφήξεις εισερχόμενων τουριστών. Και κυρίως από το αεροδρόμιο της Μεσσηνής, που πολύ καλά γνωρίζουμε ότι αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου αλλοδαπών τουριστών, την ίδια μάλιστα στιγμή που βάσει στοιχείων που έχουμε από το Ινσέτε, σε άλλα περιφερειακά αεροδρόμια σημειώνεται μια μικρή μεν αλλά ανωδική τάση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πια εντός σημαντικά, διότι αφενός είναι εις βάρος των προσδοκιών των επαγγελματιών για μια επιμήκυση τουριστικής περιόδου, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η εγχώριος αγορά, οι Έλληνες, κυρίως ενισχύουν τους προορισμούς τον Ιούλιο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, που με την έναρξη της σχολικής σεζόν, όπως καταλαβαίνουμε, η εγχώριος αγορά σχεδόν εξαφανίζεται. Άρα λοιπόν είναι εις βάρος μιας προσδοκίας που θα είχαν οι επαγγελματίες για μια επιμήκυση της περίοδου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στην Πελοπόννησο, αλλά και σε γενικότερα σε προορισμούς της υπηρετικής χώρας και της υπόλοιπης Ελλάδος, προκειμένου να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό τις απώλειες εσόδων που είχαμε από την υποτονική κίνηση του Μαΐου και Ιουνίου. Άρα λοιπόν αυτό είναι το σημείο εκείνο το οποίο, και μάλιστα στην Πελοπόννησο φέτος παρατηρήσαμε μεταξύ άλλων ότι από τις απώλειες της αγοράς από τους ερχόμενους τουρίστες
Χάσαμε δύο πολύ μεγάλες και παραδοσιακές αγορές. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό της γερμανικής αγοράς, που η μείωση είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι σχεδόν 60% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, και ένα 50% μείωση στην ιταλική αγορά. Και από άλλες αγορές ενδεχομένως, δηλαδή και από τη γαλλική αγορά είχαμε μια σχετική μείωση, και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, για να είμαι και απόλυτα δίκαιος, είχαμε μια αντιστάθμιση, αν το θέλετε, από κάποιες αγορές όπως το Ισραήλ, που ήταν λίγο αυξημένη γιατί είχαμε νέα δρομολόγια στο αεροδρόμιο της Μεσίνης, από Ολλανδία, Σουηδία, αλλά οι αγορές αυτές δεν είναι ικανές να μπορέσουν να αντισταθμίσουν τη μεγάλη απώλεια που είχαμε τις παραδοσιακές αγορές. Αυτό είναι λοιπόν κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει, κάτι που πρέπει να προσέξουμε όλοι εμείς οι εμπλεκόμενοι με την τουριστική ανάπτυξη. Εδώ θα ήθελα να σταθούμε, κύριε Μαρινάκο, λίγο. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η ερώτηση που θα σας κάνω, αλλά κάποιος πρέπει να φέρει την ευθύνη για αυτές τις απώλειες. Έτσι, μήπως το προϊόν δεν το προμοτάρατε πολύ σωστά, μήπως δεν υπήρξε η απαραίτητη προετοιμασία, γιατί εάν μια αγορά, παράδειγμα όπως η γερμανική, κινηθεί υποτονικά, μήπως πρέπει να υπάρχει εναλλακτική λύση, να πάτε, ξέρω εγώ, εκτός Ευρώπης αγορές. Το είχατε αυτό υπόψη σας ή ενδεχομένως υποτιμήθηκε αυτό το γεγονός? Κύριε Καρέτσα, θα σας πω το εξής. Το φετινό φαινόμενο, θα σας έλεγα ότι δεν είναι απόρρια κάποιων λανθασμένων τουριστικών πολιτικών είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Θα σας έλεγα ότι το φετινό φαινόμενο είναι απόρρια του γεγονότος ότι μένεται ένας μεγάλος ανταγωνισμός στη Μεσόγειο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει επανέλθει πλήρως η αγορά και της Ισπανίας και της Αιγύπτου και της Τουρκίας. Και μάλιστα όσον αφορά την αγορά της Τουρκίας, θα σας έλεγα ότι οι πολυτελείς τουλάχιστον υπηρεσίες προκύπτει βάσει στοιχείων να είναι φθηνότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες ελληνικές κατά 35-40%. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι tour operators, δηλαδή η παραγωγή ταξιδιών, yeah, όταν αντιλαμβάνονται ότι μια αγορά προσφέρει πολύ μεγαλύτερο κέρδος, περιθώριο κέρδους, στρέφουν τα μεγάλα πακέτα, τουλάχιστον το μαζικό τουρισμό, προς τέτοιου είδους προορισμούς. Συνεπώς, το φετινό φαινόμενο είναι αποτέλεσμα μιας τέτοιας συγκυρίας, θα έλεγα περισσότερο, παρά κάποιο λαθασμένο πολιτικό. Τώρα, όσον αφορά το γενικότερο φαινόμενο, ότι στην Πελοπόννησο έχουμε μια πολύ μεγάλη αναλογία εγχωρία αγοράς σε σχέση με τον εισερχόμενο τουρισμό και ότι η Πελοπόννησος, παρά τον τεράστιο πλούτο που έχει σε πρωταρχικούς τουριστικούς πόρους, δεν έχει και την αντίστοιχη και το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς. Ένα 2,5% της πίτας από τη συνολική αγορά έχει η Πελοπόννησος. Φανταστείτε, δηλαδή, ένας προορισμός με τουλάχιστον κατέχει το 60% του επώνυμου πολιτιστικού πλούτου της χώρας και το αναγνωρίσιμο διεθνώς πολιτιστικού πλούτου της χώρας, δυστυχώς περιορίζεται σε ένα 2,5%. Είναι μια παθογένεια γενικότερα της χώρας μας αυτή. Right. Δηλαδή, υπάρχουν 5 περιφέρειες στην Ελλάδα, και αναφέρουμε στην Κρήτη, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Ιωνίων Ίσων, που καρπούνται σχεδόν το 90, το 89 για την ακρίβεια, με δεδομένα του 2019, αποτελέσματα υπεραξία της τουριστικής δραστηριότητας. Είναι μια πάγια παθογένεια, αυτό πρέπει να το προσέξουμε συνολικότερα. Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι κάποιες προορισμοί σαν τους δικούς μας δεν έχουν το μερίδιο εκείνο που θα τους αναλογούσε και τη θέση αυτή που θα τους αναλογούσε τόσο στην εγχώριο όσο και στη διεθνή αγορά, μπορεί να είναι και αποτέλεσμα κάποιων λανθασμένων τουριστικών πολιτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Μπορεί να είναι απόρρια της απουσίας έργων υποδομών και αναδομών. Εδώ τώρα χτυπάτε τη φλέβα, γιατί όντως από τη στιγμή που μιλάμε για τις αγορές άλλων χωρών, οι οποίες πραγματικά είναι και αυτές σπουδαίοι τουριστικοί προορισμοί και αναδεικνύουν και τις υποδομές τους, εμείς πραγματικά, κύριε Μαρινάκο, δεν έχουμε υποδομές. Θα σας πω εγώ το δικό μου χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ φέτος πήγα και έκανα διακοπές στα Κύθυρα. Μέχρι τη Σπάρτη έφτασα αέρα. Από τη Σπάρτη και μετά έφτισα αίμα για να φτάσω μέχρι τη Νεάπολη. Έχω ίδια εικόνα και θα συμφωνήσω μαζί σας. Πράγματι, ενώ έχουμε μια πολύ καλή πρόσβαση με βάση τις κεντρικές αρτηρίες, τον αυτοκινητόδρομο αναφέρομαι, Αθηνών Κορίνθου Καλαμάτας, από εκεί μετά το επαρχιακό μας δίκτυο πραγματικά υπολείπεται και χρειάζεται μια σαφέστατη μια αναβάθμιση. Όπως μια αναβάθμιση χρειάζεται, κύριε Καλέζη, για το περιφερειακό αεροδρόμιο της Μεσίνης, που πραγματικά, ακόμα και αν δεχόταν περισσότερες πτήσεις, δεν θα μπορούσε να τις εξυπηρετήσει και λόγω έλλειψης προσωπικού αλλά και λόγω υποδομών. Οι πολυπόδρες λιμάνια μαρίνες δεν έχουμε ένα σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο. Πόσα χρόνια όμως, κύριε Μαρινάκο, το λέμε αυτό? Πόσα χρόνια το λέμε ότι δεν έχουμε υποδομές? Θέλουμε τον καλύτερο τουριστικό προορισμό. Έχουμε
την καλύτερη χώρα στον πλανήτη, κατά πολλούς, έρχονται μιλιούνια οι ξένοι και εμείς δεν τους έχουμε ούτε μια μαρίνα, ούτε ένα δρόμο της προκοπής. Τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε φτιάξει 2 αυτοκινητόδρομους. Έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτά έρχονται να προσθεθούν, κύριε Καλέτσο, σε μια σειρά προβλημάτων παθογενειών που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός. Ανέφερα προηγουμένως, ναι, βλέπουμε φαινόμενα μη ισορροπής τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα μας. Κανείς δεν στρέφει την προσοχή του σε προορισμούς, κανείς, θέλω να πω, από την πολιτεία δεν στρέφει την προσοχή του σε προορισμούς δεύτερης και τρίτης ταχύτητας τουριστικής ανάπτυξης. Απουσιάζει στρατηγικό σχεδιασμό. Έχουμε έντονη εποχικότητα. Φέτος αντιμετωπίσαμε και πέρυσι σημαντικό πρόβλημα με το τεράστιο έλλειμμα των εργαζομένων. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, με τις κενές θέσεις εργασίας. Και παράλληλα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα όπως αυτό που δυστυχώς περιγράφηκε πολύ σωστά από την κυρία Μαραγκού προηγουμένως, μια συνολική καταστροφή με τεράστιες αιστείες φωτιάς που ξέρετε ότι επηρεάζουν μεταξύ άλλων όχι μόνο το φυσικό μας περιβάλλον, αλλά και τον τουρισμό, διότι ο τουρισμός είναι ένα πολύ ευαίσθητο, τουριστικό προϊόν και φυσικά επηρεάζεται από τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές. Έχετε δίκιο και ας ελπίσουμε ότι του χρόνου τουλάχιστον δεν θα έχουμε πρώτον τις φυσικές καταστροφές και οι φυσικές εικόνες δεν θα μεταφερθούν στο υποσυνείδητο των τουριστών για του χρόνου. Κύριε Μαρινάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Επίσης, ευχαριστώ πολύ.